Πολύ και με τη στιγμή περιμένω, Στέργιο μου, καλύτερη κατάσταση, δηλαδή φεύγοντας ο Σαράτ και βλέπεις αυτή τη στιγμή, επειδή τους ξέρω κανέναν δυο από αυτούς αρκετά καλά και τον πρώην πρέσβη που είπες της Λιβύης, θα πω μάλιστα το συνεχάρι κιόλας θες, επειδή αναλήψει κάτι κόντρο. Είναι φίλος ο πρώην τουρκόφιλος πρέσβης, είναι φίλος μου και χθες παρόντα. Ο κύριος Δούρκος ούτως ή άλλως έχει πάρα πολλούς φίλους, έτσι, όσον αφορά τη διεθνή σκακέρα. Κύριε Ξαναδής, εγώ του έστειλα χρόνια συγχαρητήρια. Το γεγονός είναι το εξής, χειρότερος από όλους, χειρότερος του νυν που πάει, είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας Φιλότουρκος, ο οποίος του έδωσε πρώτη συνέντευξη χθες στο Πρακτορείο Ανατολού και είπε ότι η Τουρκία είναι φιλική χώρα, είναι αδελφική χώρα, είπε ένα σωρό πράγματα. Είναι πραγματικός εταίρος και σύμμαχος, δήλωσε. Ναι. Και σύμμαχος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τώρα την άλλη πλευρά ο Μέμφη, αυτός εδώ ο πρέσβης, κοίταξε, ήταν ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, ο οποίος βέβαια τέθηκε εκτός και απελάθηκε από την Ελλάδα, γιατί λόγω του τουρκολιβικού μνημονίου. Όχι πως είχαμε τίποτα άλλο με τον άνθρωπο, προς Θεού. Αλλά τώρα είμαι, ας πούμε, να σου πω, Άννα μου και Στέργιο, είμαι λίγο καχύποπτος με το γεγονός ότι οι τρεις από τους τέσσερις του νέου μεταβατικού συμβουλίου, το οποίο θα είναι μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου, δηλαδή κοντά Χριστούγεννα, 10 μήνες από τώρα, μιλάμε, θα είναι αυτή η επικεφαλή της κοινής. Δεν φανταστεί κανείς ότι θα είναι ένα δύο κομμάτια. Για να καταλάβει ο κόσμος, συγγνώμη, για να καταλάβει ο κόσμος. Τώρα έχουμε τη Λιβύη χωρισμένα στα δύο. Η μία είναι του Χάφταρ και η άλλη είναι του Ερντογάν. Όχι, τώρα είναι μια κατάσταση στη Λιβύη η οποία πηγαίνει και την έχει από. Ο Χάφταρ δεν τον υπολογίζουν πλέον καθόλου. Και η νέα κυβέρνηση δηλαδή που διαμορφώνεται τον έχει περιθωριοποιήσει το Χάφταρ. Δεν μπόρεσε να εκλεγεί ούτε ο δικός του ο Ακύλα Σάλεχ, ο πρόεδρος της Βουλής του Τομπρούκ. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι, καθαρά οι Αμερικάνοι είναι εδώ, προωθούν μια λύση στην οποία υπάρχει ένα μεταβατικό τριμελέ συμβούλιο από έναν άνθρωπο, τον πρέσβη αυτόν που λέμε τον πρώην, ο οποίος είναι από την περιοχή της Τριπολιτάνας. Ο Χάφταρ ας μην δεν έχει βγάλει τίποτα. Οι άνθρωποι του Χάφταρ, όπως και οι άνθρωποι του Σάρατ, δεν βγήκαν οι περισσότεροι, δεν εξελέγησαν. Εξελέγει αυτή ναι, αλλά δεν θα συμφώνησε ο στρατάρχης που ελέγχει στρατιωτικά την περισσότερη η Λιβύη με έναν άνθρωπο που είναι μαριονέτα των Τούρκων. Κοίταξε, υπάρχει εκεί μέσα το Προεδρείο, δηλαδή την περιοχή που είναι ο Χάφταρ, από την Ανατολική Λιβύη, από την Κυριναϊκή, ο Αλφίνη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είπε ότι κανονικά θα προχωρήσουν όλα, γιατί πιέζουν οι Αμερικάνοι τώρα, δεν είναι ούτε οι Γερμανοί ούτε οι άλλοι. Εδώ είναι οι Αμερικανοί και κυρίως η κυρία Στέφη Βίλιαμς, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αυτή τη μάζεψε όλους και στη Γενέβη και στην Κίνηδα και βγάλανε μυστική ψηφοφορία και βγάλανε αυτούς που βγάλανε προφές. Άρα αυτή τη στιγμή να το πω έτσι, ας δεχτώ ότι κάποιος είναι την Ανατολική Λιβύη από αυτούς, δηλαδή δεν θα πω του Χάφταρ, γιατί αυτή τη στιγμή τι κάναν και τον Σάρα τον αδειάσαν οι Αμερικανοί και, και οι Γερμανοί, αν και οι Αμερικάνοι εδώ τώρα, και τον Χάφταρ τον αδειάσαν και πάμε σε μια νεότερη γενιά πολιτικών, γύρω μεταξύ 50 με 60 χρόνων, που είναι αυτοί που εξελέγησαν τώρα. Αυτοί θα κάνουν το παιχνίδι, αυτοί θα κάνουν τις εκλογές, αν όλα πάνω μου άλλα. Βάζω ένα μεγάλο αν. Ναι, τι πιστεύεις όμως θα εξελιχθούν όλα όπως θέλουν, ας πούμε, οι Αμερικάνοι που μαζές, και αν... ή θα μιλήσει δεν με τον όπλο. Ναι, ναι, και αν πάνω σε αυτό συμπληρωματικά στον κύριο Καλόγερο, εκτιμάται κύριο Δρούγο ότι τελικά το χάσμα ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση θα γεφυρωθεί αυτή τη διάρκεια, την μεταβατική, να το πω έτσι απλά, μέχρι τον Δεκέμβριο που είναι οι τελικές εκλογές. Κοίταξε, είναι δύσκολο, Άννα μου, να σου πω το εξής. Σήμερα, εγώ μάλιστα στο άρθρο στον ελεύθερο τύπο έγραψα υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες για αυτή τη μεταβατική κυβέρνηση, οι οποίες ξεκινά από αποναρκοθέτηση περιοχών, τι θα πούν οι φυλές, εκεί είναι φυλές εκεί κάτω, δεν είναι, τι θα πει από τη στιγμή η Ανατολική Λιβύη, τι θα γίνει από τη στιγμή την Αίγυπτο. Όλοι χθες, ακόμα Τούρκοι, Αιγύπτιοι, Εμιράτα, Κατάρ, Ελλάδα, όλοι συνεχάρισαν τη νέα κατάσταση. Αλλά για να δούμε τα πράγματα στην πράξη, εγώ νομίζω ότι θα βρούμε αρκετές δυσκολίες. Τι θα γίνει από τη μια πλευρά, τι θα γίνει από την άλλη, τι θα γίνει από τα κύματα των μεταναστών, λαθρομεταναστών που έρχονται από την Κεντρική Αφρική και περνάνε μέσω Λιβύης προς Ιταλία, όπως έχουμε εμείς πρόβλημα από εδώ με τους Τούρκους και τους άλλους. Αυτοί οι Ιταλοί έχουν πρόβλημα από κάτω, από τη Λιβύη. Άρα στην προκειμένη περίπτωση, πώς θα πιάσει είναι οι νέες στρατιωτικές καταστάσεις κλπ. Αυτό που μπορώ να σας πω για τον πρέσβη που ήταν εδώ, είναι από αυτούς που θέλουν πολιτική λύση. Ασφαλώς συνδέεται με την Τουρκία και με την Γερμανία, δεν το συζητώ, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από την άλλη πλευρά, θεωρώ από τη στιγμή ότι τέλος πάντων υπό τις πιέσεις που θα γίνουν θα βρεθούν σε μια κατάσταση να τα μαζέψουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πολλά όπλα έχουν μπει μέσα, πώς θα φερθούν οι Ρώσοι. Πολλοί κόσμοι δεν το λαμβάνει αυτό υπόψη. Δηλαδή, τι θα γίνει με την εταιρεία Wagner, τη μισθοφορική, τι θα γίνει με αυτούς από το Μάλι και τον Νίγηρα που έχουν περάσει από τα πορώδη σύνορα της Λιβύης μέσα στη Λιβύη, τι θα γίνει με τους τρομοκράτες, τι θα γίνει με αυτούς που εμπλέκονται από τη μια πλευρά για την άλλη σε κλίματα πολέμου. Γι' αυτό είπα, είναι δύσκολα.
Αλλά τι να πω τώρα, ας δώσουμε μια ευκαιρία, μήπως τα πράγματα συγκλίνουν προς κάποια κατάσταση μέσα σε αυτό το δεκάμινο. Αλλά οι δυσκολίες είναι μπροστά. Δεν είναι περπάτημα. Οι Αμερικανοί απαιτούν από τους Τούρκους να φύγουν, να εγκαταλείψουν τη Λιβύη, ή τους έχουν μέσα στο παιχνίδι. Τους έχουμε στο παιχνίδι, αυτή είναι η καλή ερώτηση. Τους έχουμε στο παιχνίδι, δηλαδή από τη στιγμή ήταν ο Τραμπ, δεν ήθελε να εμπλακεί, ας πούμε, παραπάνω, είτε από τη στιγμή η κυβέρνηση Biden. Προφανώς στην προκειμένη περίπτωση λένε οι Αμερικανοί, λένε ότι πρέπει να φύγουν όλες οι μισθοφορικές δυνάμεις, πρέπει να φύγουν τα Εμιράτα, οι Ρώσοι και στο Ρώσοι έχουν πρόβλημα οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι κτλ. Τα λένε γενικά σε μια ομπρέλα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία σε αυτή τη φάση δύσκολα θα φύγει από τη Δυτική Λιβύη, γιατί την υποστηρίζουν και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί που το κάνουν το ίδιο παιχνίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θεωρώ ότι δεν θα φύγουν. Τώρα, αν μετά τα Χριστούγεννα που μας έρχονται, τότε η κυβέρνηση που θα πει και αν τα πράγματα πάνε καλά, γιατί εγώ βάζω πολλά αν Στέργιο και Άννα, τότε από εκεί και πέρα πιθανότητα να φύγουν. Αλλά μέχρι τα ερχόμενα Χριστούγεννα αποκλείω να φύγουν οι Τούρκοι από τη Λιβύη. Κύριε Δρούγο, πώς εκτιμάτε, έτσι να κάνω μια κουτσομπολίστικη ερώτηση, κύριε Δρούγο, πώς εκτιμάτε θα διαμορφωθεί η σχέση από εδώ και στο εξής Ελλάδος με την νέα μεταβατική κυβέρνηση, και το λέω αυτό, διότι όπως γνωρίζετε, τον Δεκέμβριο του 19 η Ελλάδα έχει απελάσει τον τότε, όπως αναφέρει και ο κύριος Καλόγερος, Λίβιο Πρέσβη, λόγω του τουρκολιβικού μνημονίου. Έκτοτε οι σχέσεις μας παρέμεναν παγωμένες. Από ό,τι διάβασα, υπάρχει πλέον πρόθεση από ελληνικής πλευράς να ανοίξει ήδη η ελληνική πρεσβεία στην Τρίπολη, έτσι, το γνωρίζετε αυτό. Uh-huh. Πώς εκτιμάτε θα διαμορφώσει και θα επηρεάσει τις σχέσεις Ελλάδας με τα βατική κυβέρνηση Λιβύης αυτό που είχε μεσολαβεί στο Δεκέμβριο του 2019. Και ένα λεπτό, Θανάση. Άννα, αυτό που λέει η Άννα γίνει πράξη, δηλαδή αν πάμε να ανοίξουμε εμείς πρεσβεία στην Τρίπολη, ουσιαστικά χάνουμε το Χάφταρ, έτσι. Ναι, ο Νίκος Δένιας, από ό,τι ξέρω, μάλλον από διπλωμάτες ξέρω, γιατί δεν έχω ενημέρωση από τον Υπουργό, ειδικούς μας εννοώ διπλωμάτες, υπάρχει ενέργεια που είπε και η Άννα να επανέλθουμε με πρεσβεία στη Λιβύη, η οποία είχε κλείσει μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου με τον Καντάφη και είχαμε υποβαθμισμένη διπλωματική παρουσία, να κάνουμε δύο πράγματα, λένε. Έτσι μου είπαν από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και νομίζω ότι λογικά είναι. Ένα είναι να επανέλθει η πρεσβεία μας στη Λιβύη, και ένα δεύτερο να ανοίξουμε γενικό προξενείο που είχαμε πολύ παλιά στη Βεγγάζη. Η Βεγγάζη ανοίξει στο Χάφταρ, για να πούμε στους τηλεθεατές. Ναι, λέει στην Ανατολική Λιβύη, στην Κυριναϊκή. Κάτι τέτοιο συζητείτε. Τώρα, θα παιχτούν πολλά. Εγώ βάζω μέσα ότι στο παιχνίδι θα είναι και η Ιταλία, σίγουρα η Γερμανία από την Ευρώπη. Θα συζητηθεί στις 25-26 Μαρτίου το Λιβικό, σίγουρα στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, είδα μια αισιοδοξία του Μητσοτάκη, Στεριό μου, που λέει αυτή τη στιγμή ότι τέλος πάντων, ας πούμε, μπορούμε να επανέλθουμε και να κάνουμε. Καλό είναι να έχει πρεσβεία, για να έχουμε και πληροφορίες. Καλό είναι να έχουμε και στη Βεγγάζη, όπως είχαμε παλιά. Παλιά πάντοτε είχαμε γενικό προξενείο στη Βεγγάζη, όπως και οι πλήστες χώρες είχαν. Και νομίζω ότι καλό είναι, μια και θέλει να υπάρξει μια σύγκληση των τριών περιοχών της Λιβύης, δηλαδή της Τριπολιτάνα, ας πούμε δυτικά, της Κυριναϊκής προς το Χάφταρ και ανατολικά, και νότια η περιοχή της Φεζάν που βλέπει προς την Αφρική. Καλό είναι, ας πούμε, να έχουμε διπλωματική παρουσία. Εκτιμώ, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φέρουν αντιρρήσεις η νέα μεταβατική κυβέρνηση. Αλλά με αυτά που άκουσα χθες από τον νέο πρωθυπουργό, και δεν ξέρω και την αντίδραση του φίλου μας, του πρώην πρέσβη εδώ. Θανάση, μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Μας περιμένει στις Βρυξέλλες ο κύριος Πολύκαρπος Αδαμίδης και ο κύριος Χιλαδάκης στην Θεσσαλονίκη. Ερώτηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, πήγε σήμερα στην Κύπρο, πήγε και στο Ισραήλ. Πολύ καλό το κλίμα, πολύ καλά έκανε και πήγε και στην Κύπρο και στην Ισραήλ. Έχεις όμως πληροφορίες από το παρασκήνιο, πέρα από τα είμαστε μαζί, είμαστε, προχωράμε δυνατά και όλα τα σχετικά, τι λέχθηκε, έχεις κάτι περισσότερο να μας πεις? Κοίταξε, κυρίως ήταν για το θέμα του τουρισμού, ώστε αυτή η μεταξύ, επειδή το Ισραήλ είχε πολύ καλή παρουσία με εμβόλια. Καλά, για τον τουρισμό μόνο δεν συζητήσανε, εκεί τα έχουμε συμφωνήσει, θα πάμε και θα ερχόμαστε και θα έρθουμε. Μεταξύ μας, έτσι, σε διμερή βάση. Τώρα από εκεί και πέρα. Στρατιωτικά μας ενδιαφέρει τι έγινε. Κάποιες επιπρόσθετες στρατιωτικές ασκήσεις θα γίνουν για τη χρονιά του 2021. Αυτό είχε μια καλή. Μην ξεχνάμε και είναι και προεκλογική περίοδο, Στέργιο και Άννα, στο Ισραήλ. Έχουν 4 εκλογές σε 2 χρόνια. Έχουν 4 εκλογές σε 2 χρόνια, δεν είναι και έτσι. Είδε και τον κύριο Ασκενάζη, ο οποίος είναι πρώην αρχηγός του επιτελείου και σε κάνα μήνα ακόμα θα είναι υπουργός εξωτερικών. Συζητήσαμε αυτή τη στιγμή μια συνεργασία σε επίπεδο της ασκήσεως Ινίωχος, την οποία κάνουμε κάθε χρόνο, πολυεθνική αεροπορική κυρίως άσκηση. Ορισμένες ασκήσεις ειδικών δυνάμεων να γίνουν πάλι με Ελλάδα και Κύπρο και Ισραήλ σε τριμερή βάση.
και από εκεί και πέρα βεβαίως παραπέρα δεν είδα κάτι. Αλλά θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι πιθανότατα περιμένουμε τις εκλογές του 23 Μαρτίου για να δούμε αν θα έχει σταθερή κυβέρνηση στο Ισραήλ για να προχωρήσουν κάποια πράγματα στέργιο και άνα προ σταθερή βάση. Πάνω είναι σε καλό επίπεδο. Συγκριτικά με άλλες χώρες είναι σε πολύ καλό επίπεδο και θεωρώ ας πούμε την επίσκεψη πολύ σημαντική σήμερα και καλώς πήγε ο Πρωθυπουργός μετά την Κύπρο λόγω πενταμερούς και στο Τελ Αβίβ.